Γεια χαρά! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε γρήγορη επίθεση. Θα κάνουμε μια γρήγορη επίθεση που λέμε, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό η βάση πρέπει να είναι ανοιγμένη. Δηλαδή βλέπετε γράφει 49 δευτερόλεπτα, 49 λεπτά ακόμα, ενώ αυτή η βάση δεν έχει ανοιχτεί καθόλου. Σε αυτή, αν πάω να πατήσω Alt πάνω στην επιλογή του κουτούν μου, βλέπετε ότι αν ανοίξω, πατήσω πάνω της, μου λέει 0 δευτερόλεπτα, δεν θα μου ανοίξει η βάση. Μου λέει ότι error. Αν κάνω το ίδιο, πάω σε αυτή. Πατήσω με Alt. Κρατώ το Alt πατημένο τώρα. Αριστερό κλικ του κουμπί μου, θα δείτε ότι εμφανίζεται που θέλω να πάει το τούρν μου. Αν πατήσω λοιπόν πάνω στην βάση αυτή, η οποία είπαμε είναι ήδη ανοιγμένη, αυτόματα ανοίγει βάση, αν δείτε. Και είναι αυτόματη επίθεση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πατήσω attack, υπάρχει ήδη το attack. Αυτή είναι η γρήγορη επίθεση που λέμε. Το ίδιο γίνεται, η γρήγορη επίθεση γίνεται σε ένα toon, το οποίο, αν δείτε, είναι εδώ. Μπορώ να κάνω γρήγορη επίθεση, μπορώ να κάνω μια γρήγορη επίθεση εδώ, με alt πατημένο. Βλέπετε, το κουμπί ξεκινάει αυτόματα η μάχη, δεν μου δίνει την επιλογή να πατήσω attack. Βλέπετε. Αυτό είναι η γρήγορη επίθεση. Ελπίζω να βοήθησα και να καταλάβετε το ρόλο, γιατί έτσι δεν μπορεί κάποιος να μας πάρει μια βάση. Πολύ απλά, όταν βοηθάμε κάποιον, αν κάποιος εχθρός είναι απ' έξω, δεν χρειάζεται να πατήσουμε το End Attack. Μπορούμε να πατήσουμε το Leave, να αφήνουμε τη μονάδα μας μέσα. Βλέπουμε το χάρτη μας, βγαίνουμε δηλαδή έξω το χάρτη πατώντας το Leave. Και βλέπουμε αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος για να μπορέσει να πάει να πάρει τη βάση. Με αυτή τη λογική ελέγχουμε το χάρτη, ξαναμπαίνουμε μέσα και μπορούμε και πατάμε μετά το End Attack για να μπορεί ο φίλος μας να πάρει τη βάση που έχουμε ανοίξει εμείς για αυτόν. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα. Το ξανακάνω άλλη μια φορά για να το δείτε. Βλέπετε ότι σε αυτήν εδώ τη βάση έχει αρχίσει ο χρόνος. Θέλει ακόμα 47 λεπτά για να λήξει. Είπαμε ότι μόνο στις βάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Πατάμε πατημένο το Alt. Πατάμε την επιλογή της μονάδας μας με το αριστερό κλικ και πατάμε πάλι κλικ με πάντα πατημένο το Alt, δεν αφήνουμε το Alt, πάνω στη βάση. Ξεκινάει λοιπόν η επίθεση. Αυτό ήτανε. Καλή διασκέδαση να έχουμε.